Έναν αρχαιολογικό θησαυρό στο βυθό τη Μεσογείου εντόπισαν δίτε γαλογυπτιακής αποστολή υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχια Αρχαιολογία. Οι δίτε βρήκαν ένα ναυάγιο αρχαίο στρατιωτικού πλοίου και τα ερήπια ελληνικού ταφικού συμπλέγματο στην βυθισμένη αρχαία πόλη Θόνη Ηράκλειο, που κάποτε υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι τη Αιγύπτου. Όπω μεταδίδει το Reuters, η πόλη Θόνη Ηράκλειο αποτελούσε την πύλη εισόδου στην Αίγυπτο και βρισκόταν στο χείλο του δυτικού βραχίωνα του Νείλου καταστράφηκε και βυθίστηκε μαζί με ένα μέρο του Δέλτα του Νείλου από σεισμού και παλιροϊκά κύματα. Η θονή Σιράκλειο εντοπίστηκε το 2001 στον κόλπο του Ακπουκύρ, κοντά στην Αλεξάνδρεια, που τώρα είναι πια η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Αιγύπτου. Οι πρώτε εκτιμήσει αναφέρουν ότι το στρατιωτικό πλοίο που βρέθηκε βυθίστηκε περί τον 2ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκο 25 μέτρα, κουπιά και μεγάλα ιστεία αν και έχει κατασκευαστεί με βάση την κλασική παράδοση, αλλά φέρει και χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχαίας Αιγύπτου. Σε άλλο σημείο της βυθισμένης πόλης, η Αποστολή των Δυτών εντόπισε τα ερήπη ενό μεγάλου ταφικού χώρου, που χρονολογείται στα πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα π.Χ.